Μας ανησύχησε χθες και ήταν αναμενόμενο. Εγώ προσωπικά δεν έτυχε να δω το συγκεκριμένο φαινόμενο, αλλά έλαβα πολλές πληροφορίες, πολλά τηλεφωνήματα από το πρωί. Οι ενδείξεις σας λένε αυτά που μας λέει η κυρία. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μύρια, ο θόρυβος ήταν συνεχόμενος, δεν ήταν ακούσετε κάποιον κρότο, μπαμ μπαμ, ήταν σαν το σφύριγμα βουητών. Όχι, εγώ δεν άκουσα καθόλου. Δεν ακούσετε καθόλου. Δεν άκουσα καθόλου. Μάλιστα. Σε κάποιες περιοχές να είναι... Οι ενδείξεις που ακούσαμε από τον περισσότερο κόσμο δείχνουν ότι μπορεί να είναι ένας μετεωρίτης ο οποίος έπεσε κοντά στην Κύπρο, μπορεί να είναι στη θάλασσα της Μόρφου, μπορεί να είναι κάπου κοντά μας. Δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη ένδειξη ότι έπεσε στην επιφάνεια της Κύπρου, διότι θα το άκουε κάποιος κοντά, θα έκαμε πάρα πολύ θόρυβο. Αυτά τα στοιχεία, η λάμψη, οι λίγα δευτερόλεπτα, το ότι δεν υπήρχαν φλόγες, αν ήταν ανθρώπινη παρεμβολή, ανθρώπινο κατασκεύασμα, ενδεχομένως να είχε πάρει φωτιά. Κανένας μα... βεβαίως και η λάμψη θα είχε διαφορετικό χρώμα, αυτό ήταν που παρακολουθήθηκε και εμένα. Είναι ενδείξεις του μετεωρίτη. Ο μετεωρίτης, όπως πρόσφατα είχαμε και αναφέρει λόγω και του φαινομένου των Περσίδων που είχαμε πριν 15 μέρες, αναπτύσσουν ταχύτητες 60 χιλιόμετρα, 70 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και μιλούμε για μετεωρίτες που είναι ίσα με ένα στραγάλι. Άρα φανταστείτε, χθες μπορεί να ήταν μια μεγάλη πέτρα. Και επειδή μέχρι και πριν από 15 μέρες ήμασταν ήδη στη ζώνη του Swift Hadron, ο οποίος άφησε τα συντρίμμια του και γι' αυτόν είχαμε έντονο το φαινόμενο των πεφταστηριών, υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν μια μεγάλη πέτρα η οποία την απορρόφησε η γη μας χθες το βράδυ και είχαμε την τύχη εμείς να παίζει κοντά στην, στην Κύπρο μας. Άλιστα, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Να αφήσουμε και την Μύρια να την ευχαριστήσουμε. Αν υπάρχουν άλλοι κάποιοι τηλεθεατές οι οποίοι θέλουν, το έχουν δει και θέλουν να περιγράψουν και ήδη να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν κάποιες δικές τους πληροφορίες, μπορούν να πάρουν στο 22477. Οι ενδείξεις ότι ήταν μια συνεχόμενη λάμψη. Η ένδειξη ότι ακούγεται σαν το σφύριγμα βουητών είναι αναμενόμενα αυτά, διότι αναπτύσσει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες αυτή η πέτρα μέχρι να φτάσει στη γη και να εξαϊλωθεί. Να επαναλάβουμε ότι είναι τα πεφταστέρια, είναι η ατμόσφαιρα της γης και απορροφά από έξω μια πέτρα. Αυτή η πέτρα μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα να αρχίζει να αποκτά τεράστια ταχύτητα και σιγά σιγά να ανεβάζει θερμοκρασία και να εξαϊλώνεται στον ουρανό, ή αν είμαστε τυχεροί, θα φτάσει μέχρι και την επιφάνεια της γης και είναι ο λεγόμενος μετεωρίτης. Άρα δεν είμαστε και σίγουροι, η λάμψη μπορεί να συνέβη και ευθές, αλλά μπορεί και να εξαϊλώθηκε πλήρως στον ουρανό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε μετά βεβαιότητος. Όσον αφορά αν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, ήταν κάποια δοκιμή του στρατού. Ακούσαμε όμως κρότο. Δεν δύσκολο να εξαϊλώθηκε από την άποψη του ότι αρκετός κόσμος άκουσε και θόρυβο. Μάλιστα, μέχρι να εξαϊλωθεί αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και μπορεί να κάνει σφύριγμα και βουητό να ακούμε θόρυβους. Είναι αναμενόμενο αυτό. Δεν το είδαμε όλοι, αλλά ήταν προφανώς, δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη φορά που έγινε ορατό στην Κύπρο, διότι πραγματικά φαίνεται ότι πολλοί κόσμος το είδε. Γι' αυτό και κινητοποιήθηκε και η Εθνική Φρουρά και η αστυνομία σε τέτοιο βαθμό. Αυτό το χθεσινό φαίνεται ήταν πιο μεγάλο από άλλες χρόνιες. Έτσι μεγάλα κάθε λίγα χρόνια μπορεί να ακούσουμε στο Τρόδος και τα λοιπά, με λιγότερες μαρτύριες όμως. Χθες όμως έτυχε να πάρω μαρτύριες και από την Πάφο και από τη Λευκοσία. Τώρα μας είπε και η κυρία Μύρια ότι ήταν και στη Λεμεσόν. Δεν είχε κάποιον να μου τηλεφωνήσει από τη Λεμεσόν. Αλλά σίγουρα Πάφο και έχουμε Λευκοσία. Έχουμε όμως ένα βιντεάκι, είναι 6 δευτερόλεπτα, την ώρα της λάμψης. Μπορεί να μας βοηθήσει ίσως, είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς κύριε Φάκα. Μάλιστα, ναι. Είναι αυτό, το είδατε τη λάμψη στα αριστερά. Ξέρω, αν μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το monitor για να το βλέπετε καλά. Αυτή είναι τα αυτοκίνητα που παίρνουν και μας στοιχίζουν. Ναι, φαίνεται πολύ καθαρά στα αριστερά. Είναι από ό,τι βλέπω είναι και από σταθερή κάμερα, δεν είναι από κινητό. Ναι, κάποια μπορεί... κάμερα σταθερή. Κάμερα ασφαλείας σε δρόμο ασφαλείας. Και έτσι το πιάνει από αριστερά. Είναι αρκετά έντονο γι' αυτό και μάλιστα το λόγο και... Α, η λάμψη, ναι. Τη βλέπετε, θα σας βοηθήσουμε τώρα για να τη δείτε. Καλά και εσείς για να μας πείτε, δεν θα δούμε το χρώμα που είναι κάμερα το κοντράστ, μάλιστα, είναι κατανοητό, πάνω αριστερά στον ορίζοντα, πίσω από την γη. Μήπως σας βοηθήσω να μας πείτε... Είναι πάρα πολύ μεγάλη λάμψη, πάρα πολύ μεγάλη λάμψη, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένατε τόσο μεγάλη. Φαίνεται να είναι ένας μεγάλος μετεωρίτης, όμως πάντοτε αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό, διότι δεν έχουμε
επιστημονικών τεκμηριωμένων υλικών, μπορεί και να είναι κάτι και άλλη παρεμβολή. Όπως να ήταν κάποια δοκιμή από έναν αεροπλάνο, κάποια δοκιμή από κάποια βόμβα, αλλά αυτά δεν έχουμε πληροφορίες και πρέπει, αν κάποιος άνθρωπος γνωρίζει κάτι διότι έλαβε μέρος σε αυτό, να τα αναφέρει. Όμως πραγματικά οι ενδείξεις που έχω λάβει είναι ότι πρόκειται για ένα μετεωρίτη. Ένα μετεωρίτη. Μάλιστα. Τώρα, επειδή πολλές φορές έχουμε διαβάσει για μετεωρίτες που πλησιάζουν, πολλές φορές και η NASA και η αστροφυσική εκπέμπουν σώσια, ενδεχόμενο κίνδυνο για τη Γη. Υπάρχει τέτοιο θέμα, μπορούμε να τα δούμε αυτά. Ναι, πολλές φορές λαμβάνουμε μετρήσεις και παίρνουμε και παρατηρήσεις μέσω των τηλεσκοπίων στη Χαβάη, όπου έχουμε εκεί κάποιους ονομάζονται Space Guard και είναι υπεύθυνοι 24 έως 24 ώρων να παρατηρούν εάν έρχεται κάποιον αντικείμενο να προσκρούσει στη Γη, οι αστεροειδείς λεγόμενοι. Αυτό δεν φαίνεται να το είχε πάρει κάποιο ραντάρ ή κάποιον τηλεσκόπιο του Space Guard, αλλά δεν είναι μέσα σε αυτή τη ζώνη των αστεροειδών των επικίνδυνων σωμάτων. Οι μετεωρίτες είναι μικρότερα σώματα τα οποία τα αρπάσει η ατμόσφαιρα μας, διότι περνούμε από περιοχές που επέρασε κάποιος κομής προηγουμένως και άφησε σαν το χωματόδρομο, όπως έτσι λέμε στην γλώσσα της αστρονομίας, χωματόδρομος και απορροφά πέτρες. Τώρα, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα της Cyprus Times αναφέρεται ως αερόλιθος. Αερόλιθος. Είναι το ίδιο, είναι διάφορες ορολογίες, είναι ένα πεφταστέρι στον ουρανό και ξαϊδώνεται. Άρα δεν θα είναι αστεροειδής ο οποίος προκαλεί κίνδυνο ή πρέπει να ανησυχούμε ότι θα χτυπήσει τη Γη οτιδήποτε. Τελείωσε χθες το βράδυ. Και οι ενδείξεις, όπως προανάφερα, φαίνεται να είναι ένα πολύ σοβαρό μετεωρίτης. Μακάρι να έχουν πληροφορίες από κόσμο που να έχει. Ακούσουμε τον κύριο Μαρίνο από την Αλάμπρα. Μήπως θα μας δώσει και περισσότερες. Κύριε Μαρίνο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι γίνεστε? Μια χαρά. Εσείς καταφέρατε, έτυχε να το δείτε? Και να... Είδα ότι ήταν γύρω στις 1, 1 και 5, το μάξιμο 1 και 10. Το λοιπόν ήμουν μέσα στην αυλή, διότι είμαι με το σίδερο που παρπατώ, γιατί είχα δυστύχημα με το αυτοκίνητο. Το λοιπόν, είδα τη λάψη προς την πλευρά των Λιμπιών και άκουσα τον εκκοφαντικό, έναν εκκοφαντικό κρότο, πολύ μεγάλο κρότο, προς την πλευρά πίσω μου, προς το μαχαιράν τρόδος. Προς το μαχαιρά. Γεωγραφικά δεν ταιριάζει ο θόρυβος με τη λάμψη, αλλά σήμερα εξελίσσονται, κύριε Μαρίνο, τόσο γρήγορα τα πράγματα. Είναι και στην Αλάμπρα. Ήταν κλάσματα δευτερόλεπτα. Ναι, είμαι στον δρόμο των παλιών της Αλάμπρας, για να καταλάβετε. Είδα τη λάμψη μπροστά μου και σε κλάσματα δευτερόλεπτα ακούστηκε ο θόρυβος προς τα πίσω μου, προς την πλευρά που είναι λιθοδόντας και πάει πάνω. Η εικόνα πάντα προηγείται του θορύβου, που είναι λογικό αυτό που θυμάστε, διότι πάντα. Αλλά ήταν κρούτος, ήταν κρούτος δυνατός. Ήταν κρούτος δυνατός, ήταν πρόσκρουση. Πρόσκρουση. Δεν ήταν συνεχόμενος ο θορύβος, ένιωσες ότι... Ήταν συνεχόμενος, αλλά καταλάβαινος ότι ήταν κάτι σαν πρόσκρουση. Ότι μπορεί κάπου να χτύπησε, ας πούμε, με έτσι απλά λόγια. Εσείς, κύριε Μαρίνο, τι κάνατε όταν το είδατε? Πήρατε εσείς τηλέφωνο, ήσασταν από αυτούς που προσπαθήσατε? Όχι, να... πήρα τώρα τηλέφωνο στο πρόγραμμα σας, διότι... Γιατί πολλοί κόσμος κινητοποίησε και τις δείχνες τηλεόραση. Κύριε Μαρίνο, σας ευχαριστούμε για τη μαρτυρία σας. Ευχαριστώ να πάμε πολύ. Στην επόμενη γραμμή, να δούμε αν είναι όλα συγκλίνουν πάντως προς την ίδια εικόνα. Αν μπορούμε να ξαναδούμε και το βίντεο. Πάμε στον κύριο Ανδρέα από Πάφο. Κύριε Ανδρέα, καλημέρα σας. Ναι, ήταν...